Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Συνάντηση εργασίας με τον Έπαρχο Περιφερειακής Ενότητας Καλλίμνου κύριο Μανώλη Μουσελή, τον Πρόεδρο του Σωματείου Παράκτειας Αλίας Καλλίμνου και Πρόεδρο της Ένωσης Παράκτειων Αλίων Ελλάδος κύριο Μανώλη Κουλιά, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Σύλλογο των Αλίων Πάθμου και του Αλίες των Νησιών, είχε ο βουλευτής του Δεγανίσου, κύριος Μάνος Κόνσολας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Πάθμο και την Κάλυμνο. Γεια σας κύριε Μαρτυμένα, είναι πάλι. Μια χαρά όλη. Καλώς ήρθατε. Συσκέψτε με ευκαιρία που βρισκόσασταν εδώ. Είχαμε κάποια αιτήματα ως επαρχείο και από τον Σύλλογο Αλίων και από τον Σύλλογο Πολιτιστικών Ανταλλαγών και Διεθνών Σχέσεων με την κυρία Θεοδωρίδη και τον κύριο Φίλιππα Χριστοδούλου. Νομίζουμε ότι πήρατε κάποια θέματα από αυτούς. Ήδη το ένα το είδαμε σε τελευταίο τύπο αυτό το σχετικό με τους αλίες και με τα προβλήματα που υπάρχουν με το πετρέλαιο. Ένα θέμα που δημιουργήθηκε με την ενεργειακή κρίση. Ευελπιστούμε να φέρουν να έρθει το αποτέλεσμα το οποίο θέλουν οι ψαράδες μας και βέβαια αν καταφέρουμε και βοηθήσουμε και τον Σύλλογο με τους φοιτητές, με τους Ουκρανούς φοιτητές, θα είναι ευχής έργο. Αυτά και κάποια άλλα θέματα τα οποία συζητήσαμε χθες. Προέκυψαν κάποια καινούργια πράγματα. Ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε πάλι και σήμερα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας θυμάται την επισκέψη για μια ακόμα φορά. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Έπαρχο Γαλλίμνου, Λέρου Αστιβαλίας και το νησιό του Βορείου Συγκροτήματος της Δωδεκανήσου για την ευκαιρία που μου δίνει άλλη μια φορά να είμαι εδώ, στην έδρα του επαρχείου και να μπορέσουμε να συνεργαστούμε, να συζητήσουμε θέματα που σχετίζονται με την Επαρχιακή Ενότητα Καλλίμνου, που είναι θέματα που αφορούν την Ελλάδα. Είχα τη δυνατότητα να συνεργαστώ και με τον Δήμαρχο, τον κύριο Διακομιχάλη, κυρίως όμως είχα την ευκαιρία να συνδεθώ και με θεσμικούς παράγοντες, με εκπροσώπους φορέων, αλλά περισσότερο με τους πολίτες της Καλλίμνου. Για άλλη μια φορά, οριοθετήσαμε ότι η πολιτική πολλές φορές αποτυπώνεται με το αποτέλεσμα. Και είμαι ευτυχής που κάθε φορά που έρχομαι στο επαρχείο υπάρχει αναστοχασμός και αποτίμηση της συλλογικής προσπάθειας. Είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι η συλλογική προσπάθεια στην πολιτική είναι αυτή που φέρνουν αποτελέσματα. Θέλω από την αρχή να ευχαριστήσω τον Μανώλη τον Μουσελή, γιατί στο πλαίσιο της συνεργασίας μας σιγά σιγά αποτυπώνονται αυτά τα οποία έχει ανάγκη η Καλλίμνος. Το πρώτο είναι ότι εξελίσσονται τα ζητήματα για την ειδικού τύπου εφορία. Είχαμε επικοινωνία και με τον κύριο Πιτσιλή από το επαρχείο και νομίζω σε πολύ σύντομο χρόνο θα ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΔΕ τη λειτουργία του εδώ. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι στο πλαίσιο της συνεργασίας μας είχα τη δυνατότητα σε συνέχεια προηγούμενης συνάντησης να δω τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Παράκτησης Αλίας, τον κύριο Κουλιά, με τον οποίο συνεργαστήκαμε όλο αυτό το διάστημα προκειμένου να αναδείξουμε τα ζητήματα. Νομίζω, πέρα των άλλων, αξίζει να πούμε από αυτή την θέση ότι αυτά τα θέματα που μας ενημέρωσε ο κ. Κουλιάς στο προηγούμενο διάστημα τα έχουμε δρομολογήσει. Η απέναντι όχθη, η γείτονά μας Τουρκία, πρέπει να κατανοήσει ότι η παράνομη αλία και η εισβολή σε εισαγωγικά των αλιευτικών δισκαφών στην δική μας περιοχή δεν είναι μια ευχάριστη δραστηριότητα. Βλέπουμε τα παραδείγματα των φούρνων, αλλά και εδώ στην περιοχή μας. Αυτό είχε ως συνέπεια και στη Βουλή να αναδείξω το θέμα, αλλά και με τη συνεργασία μου με τους ευρωβουλευτές, τον κύριο Μεμαράκη, να καταθέσουμε σχετική ερώτηση ο κύριος Μεμαράκη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και πιστεύω ότι η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να προωθήσει τη λύση των κυρώσεων, εάν συνεχιστεί αυτή η συμπεριφορά. Παράλληλα, με τον κύριο Κουλιά είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ και αφού μιλήσαμε με το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Αγροτικής Πολιτικής και τους Υπουργούς Αλίας, να δρομολογήσουμε προτάσεις για την ενίσχυση σε ό,τι αφορά το κόστος για τα καύσιμα των αλιέων, γιατί και αυτοί έχουν πληγεί και όχι μόνο οι οργοί. Στο επόμενο διάστημα θα υπάρχει πιο συστηματική συνεργασία για να δούμε πώς εξελίσσεται αυτή η ιστορία. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Ρόδο η απόφαση της ΔΕΗ να καταργήσει το κριτήριο εντοπιότητας στις προσλήψεις και να μην προσλάβει ούτε έναν από τους υποψήφιους στην Νότια Ρόδο για το εργοστάσιο της Καταβιάς. Μετά το χαστούκι για τη δημόσια υγεία ήρθε το άδειασμα της Ρόδου σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις εργαζομένων στο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας στην Νότια Ρόδο
Δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, κ. Παναγιώτης Εγκλέζος, και πρόσθεσε πως πριν ακόμη βγει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ προχώρησε στις διαδικασίες για τις προσλήψεις προσωπικού. Μετά την πρώτη απαξίωση που δέχτηκε η τοπική κοινωνία όσον αφορά το θέμα της υποστελέχωσης του νοσοκομείου Ρόδου και η απαξίωση της δημόσιας υγείας, έχουμε και δεύτερο χαστούκι σαν τοπική κοινωνία όσον αφορά τις προσλήψεις των μόνιμων εργαζομένων στη ΔΕΗ. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που έχουμε, η διαδικασία έχει ξεκινήσει και στις συνεντεύξεις που έχουν γίνει δεν έχει κληθεί κανένας εργαζόμενος από την περιοχή μας να δώσει συνέντευξη. Ο κύριος Στάσης προφανώς αγνοεί όλη την τοπική κοινωνία, αλλά αγνοεί και την νομοθεσία, η οποία ακόμα δεν έχει εκδώσει, και τη δικαιοσύνη προφανώς δεν έχει εκδώσει απόφαση για τα ασφαλιστικά μέτρα που έχουν καταθέσει όσον αφορά την προκήρυξη της ενεντοποιότητας και τη μοριοδότηση. Εμείς σε συνεργασία με το Σωματείο ΖΕΦΣ αλλά και με την τοπική κοινωνία, τόσο και με την κοινότητα της Καταβιάς και της Σορονής, οι οποίες εμπλέκονται με τα εργοστάσια, θα πράξουμε ό,τι προβλέπεται και ό,τι αποφασιστεί μέσα από τις κοινωνίες αυτές. Θέλουμε να δηλώσουμε ότι για ακόμα μια φορά η περιοχή μας απαξιώνεται. Οι δεσμεύσεις όλες που είχαμε λάβει και οι βουλευτές μας ότι θα προταχθεί η εντοπιότητα ή τουλάχιστον θα μοριοδοτείται η εντοπιότητα δεν έχει γίνει πράξη, και αυτό το διαπιστώσαμε από τη στιγμή που από τα 33 άτομα τα οποία πρέπει να προσληφθούν, να κάνουν πρόσληψη στο εργοστάσιο στην προκήρυξη προφανώς της ΔΕΗ, που αφορά και τα δύο εργοστάσια τόσο στην Καταβιά αλλά και στη Σορονή, δεν υπάρχει κανένας ροδίτης. Πάνω από 3.000 είναι οι καινές θέσεις εργασίας σε ξενοδοχεία και επιχειρήσεις εστίασης στη Ρόδο μέχρι τώρα. Αυτό τόνισε σε δηλώσεις που έκανε στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, Παναγιώτης Εγκλέζος, εκφράζοντας τον έντονο προβληματισμό του για το μέλλον στην αγορά εργασίας στην περιοχή μας. Οι εργαζόμενοι απασχολούνται πολλές ώρες χωρίς διάλειμμα, χωρίς ρεπό και έρχονται αντιμέτωποι με κακές συμπεριφορές εργοδοτών ή νεοβαπτισμένων προϊσταμένων. Δυστυχώς οι καταγγελίες είναι ανώνυμες, γι' αυτό ζητήσαμε από την Επιθεώρηση Εργασίας να κάνει ευνηδιαστικούς ελέγχους στα ξενοδοχεία. Λέμε όμως στους εργαζόμενους να κάνουν καταγγελίες, γιατί η ζήτηση σε προσωπικό είναι τεράστια και μπορούμε να βοηθήσουμε όποιον μείνει χωρίς δουλειά να βρει άλλη, είπε ο κύριος Εγκλέζος. Η τουριστική κίνηση στην περιοχή μας έχει καταρρύψει κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Το ρεκόρ του 19 αποτελεί ήδη παρελθόν, τόσο σε αφίξεις και σε εισπράξεις. Μάλιστα, σήμερα ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, ο κ. Στάσιος, πανηγυρίζει για τα έσοδα που θα έχει από τον τουρισμό φέτος, τα οποία θα ξεπεράσουν τα 20 δις. Αυτό όμως που δεν βάζουν, που δεν αναφέρεται πουθενά, είναι τις συνθήκες που βιώνουν οι εργαζόμενοι και πώς οι εργαζόμενοι συνάδελφοι στα ξενοδοχεία μπορούν να τα απεξέλθουν πλέον σε αυτά τα δύσκολα ωράρια και τις συνθήκες τις οποίες βιώνουν. Δεν μπορεί ο εργαζόμενος να δουλέψει 15 ώρες πλέον, όσο μπόνους και να λάβει, όσα λεφτά και να πάρει. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι αναρωτικές άδειες, αποχωρήσεις από τα ξενοδοχεία. Και υπάρχει και το φαινόμενο το τελευταίο που βιώνουμε με την κακοδιαχείριση και κακομεταχείριση των συναδέλφων εργαζομένων από τους νεοβαπτισμένους προϊσταμένους, οι οποίοι μέχρι πριν από ένα ή δύο χρόνια ήταν και αυτοί εργαζόμενοι. Για να αποδείξουν λοιπόν στους διευθυντές που τους βαπτίζουν προϊσταμένους ότι αξίζουν την προαγωγή, επιβάλλονται με όλα τα μέσα προς τους συναδέλφους εργαζόμενους, τους οποίους μάλιστα δεν τους αφήνουν να κάνουν ούτε διάλειμμα για νερό. Αυτό το καταδικάζουμε, ζητάμε από την Επιθεώρηση Εργασίας, επειδή εμείς δυστυχώς δεν έχουμε επώνυμες καταγγελίες, να κάνει έλεγχο, να βγει έξω και να κάνει αυτοψία για τις συνθήκες εργασίας των συναδέλφων. Εμείς θα είμαστε εδώ, με το που γίνει οποιαδήποτε επώνυμη καταγγελία, θα είμαστε εκεί και να μην φοβούνται οι συνάδελφοι εργαζόμενοι να προβούν σε καταγγελίες. Σε υψηλούς τόνους εφόλης της ύλης, συζήτηση στη Βουλή για την τρέχουσα επικαιρότητα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε απολογισμό πεπραγμένων, ανακοίνωσε την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης από το 2023 για όλους και το ξεπάγωμα των αυξήσεων στις συντάξεις για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια. Προκάλεσα τη σημερινή συζήτηση με το συγκεκριμένο περιεχόμενο, μένοντας πιστός στη δέσμευσή μου να ενημερώνω
στη Βουλή των Ελλήνων για όλα τα κρίσιμα ζητήματα. Αλλά και για έναν λόγο ακόμα. Διότι αύριο συμπληρώνονται 3 χρόνια από την ημέρα που οι πολίτες εμπιστεύτηκαν στη Νέα Δημοκρατία τη διακυβέρνηση και σε εμένα το τιμόνι της χώρας. Είναι συνεπώς μία ακόμα ευκαιρία απολογισμού αλλά και προγραμματισμού της πορείας μας. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερο πεδίο όπου αυτή αποτυπώνεται από την πολιτική της κυβέρνησής μας για την κοινωνία. Και με βάση το ιδιαίτερο θέμα της συζήτησης μπορούμε πια να πούμε με πολύ μεγαλύτερη βεβαιότητα ότι αυτή η κυβέρνηση την 1η του 2023 θα καταργήσει την εισφορά αλληλεγγύης για όλους, για συνταξιούχους και για δημόσιους υπαλλήλους. Ενώ την ίδια μέρα θα ξεπαγώσουν και οι συντάξεις για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια. Και τίθενται επιτέλους σε μια τροχιά τακτικών και μόνιμων αυξήσεων. Πρόκειται για ένα διπλό, ηχηρό σήμα ότι η ανάπτυξη της χώρας πρέπει τελικά να ωφελεί όλους, χωρίς όμως ταυτόχρονα να απειλείται η δημοσιονομική ισορροπία, ούτε προφανώς και η ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, μετά τους εργαζόμενους, τους παλιούς και νέους ταξιούχους, τους ανέργους, θα ήθελα να ολοκληρώσω αυτήν την συνοπτική περιγραφή της κοινωνικής μας πολιτικής, μιλώντας για τον 4ο και ίσως τον πιο σημαντικό πυλώνα της. Και αναφέρομαι στην προστασία των πιο ευάλωτων. Γιατί η πρόοδος μιας χώρας δεν κρίνεται μόνο από τον κοινό βηματισμό της κοινωνίας και της οικονομίας. Κρίνεται κυρίως από τη συλλογική μας δύναμη να μην αφήσουμε πίσω κανένα μέλος της. Και στο πεδίο αυτό, παρά τις αλλεπάλληλες δυσκολίες, έχει γίνει σημαντική δουλειά. Αναφέρθηκα ήδη στους χαμηλοταξιούχους, τα επιδόματα των οποίων απλώθηκαν σε ανασφάλιστους υπερήλικες, σε αμαία συμπολίτες μας. Θέλω να θυμίσω ότι μόνο εντός 2021 δαπανήθηκαν 4,8 δισεκατομμύρια. Επαναλαμβάνω, 4,8 δισεκατομμύρια σε επιδόματα. Με πρώτη κίνηση, το διπλό εγγυημένο εισόδημα, το οποίο καταβλήθηκε το Δεκέμβριο του 2021. Υπήρξε μια σειρά από έκτακτες ενισχύσεις ως άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Θυμίζω τα επιπλέον 250 ευρώ σε σχεδόν 650.000 χαμηλοταξιούχους, τα 200 ευρώ που σε 677.000 πιο ευάλωτους που δώσαμε τον Απρίλιο του 2022 και φυσικά το αυξημένο επίδομα τέκνο. Βεβαίως, δεν θα πάψω να λέω πως ό,τι και να κάνουμε θα μοιάζει πάντα μικρό, θα μοιάζει λίγο, καθώς οι ανάγκες είναι μεγάλες και δυστυχώς αυξάνονται. Αυτό όμως δεν αλλάζει ούτε την ένταση, ούτε την πορεία αυτής της προσπάθειας. Όσο μακριά λοιπόν πρέπει να μένουμε από πανηγυρισμούς, άλλο τόσο πρέπει να αποφεύγουμε τους ανέξοδους μηδενισμούς. Και αυτό ισχύει πολύ περισσότερο όταν η μέρημνα για τους πιο αδύναμους συνδυάζεται με τη διαρκή διεύρυνση των ατομικών δικαιωμάτων. Στην τοποθέτησή του κατά τη συζήτηση για τις κοινωνικές πολιτικές της κυβέρνησης, ο Αλέξης Τσίπρας σχολίασε αρχικά ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας χειροκρότησε θερμά τον κύριο Μητσοτάκη. Είναι αλήθεια ότι χρειαζόσασταν μία τόνωση του ηθικού μετά τη χθεσινή? Απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, είπε πως μιλήσατε για κρίσιμα θέματα της κοινωνικής πολιτικής. Για 46 λεπτά ξεχάσατε όμως να αναφέρετε 5 λέξεις και διευκρίνησε. Ακρίβεια, πληθωρισμός, βενζίνη, πανδημία, σκευωρία, εμφάνισή σας στο Ευρωκοινοβούλιο, έστω και από τους αμήχανους βουλευτές σας, τουλάχιστον αυτοί δεν σας γύρισαν την πλάτη. Βλέπω ότι η κοινοβουλευτική σας ομάδα, κύριε Μητσοτάκη,
σας χειροκρότησε θερμά σήμερα. Σηκώθηκαν και όρθιοι οι βουλευτές. Τουλάχιστον, ναι, το χρειαζόσασταν. Μετά τη χθεσινή σας εμφάνιση στο Ευρωκοινοβούλιο, είναι αλήθεια ότι χρειαζόσασταν μια τόνωση του ηθικού. Έστω και από τους αμήχανους βουλευτές σας. Τουλάχιστον αυτοί δεν σας γύρισαν την πλάτη, όπως η συντριπτική πλειοψηφία των ευρωβουλευτών χθες στο Στρασβούργο. Ακούγοντάς σας όμως να μιλάτε επί 46 λεπτά για τα κρίσιμα θέματα της κοινωνικής πολιτικής, 46 λεπτά ξεχάσατε να αναφέρετε 5 τουλάχιστον λέξεις. Δεν τις άκουσα. Δεν είπατε τη λέξη ακρίβεια, δεν είπατε τη λέξη πληθωρισμός, δεν είπατε τη λέξη βενζίνη, δεν είπατε τη λέξη πανδημία και δεν άκουσα τη λέξη σκευωρία, Νοβάρτης. Δεν την άκουσα. Άκουσα όμως πάρα πολλά επί 46 λεπτά και ειλικρινά δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω, διότι η ομιλία σας σήμερα θα πρέπει πράγματι... Ησυχία, είπαμε. Δεν ακούγεστε έτσι κι αλλιώς. Ησυχία. Ησυχία. Σας ακούσαμε με προσοχή. Ακούστε με κι εσείς αν έχετε την καλοσύνη και την αντοχή. Έλεγα λοιπόν ότι η ομιλία σας σήμερα θα είναι πράγματι, πώς το λένε εκεί, ο Τσακαλώτος θα έλεγε case study. Δηλαδή θα το πάρουν οι επιστήμονες, οι πολιτικοί και θα κάτσουν να δουν πώς μπορεί κανείς μέσα 46 λεπτά να κάνει το άσπρο μαύρο, το μαύρο άσπρο εν προκειμένου, και το πώς μπορεί να πει τόσα μα τόσα πολλά ψέματα. Τόσα μα τόσα πολλά ψέματα. Και είναι η πραγματικότητα που σας διαψεύει. Δεν είμαστε εμείς. Ντυθήκατε σήμερα, κύριε Μητσοτάκη, για να μιλήσετε για την κοινωνική πολιτική. Όχι σοσιαλδημοκράτης. Κουκουέ ντυθήκατε. Κουκουέ, μας είπατε εσείς, νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη, εσείς που φέρατε νομοσχέδια εδώ με το καλημέρα για να καταργήσετε όλο το πλαίσιο το νομοθετικό που διέπει τις εργασιακές σχέσεις, που καταργήσατε στην ουσία το οκτάωρο, που έχετε δημιουργήσει μια κατάσταση ζούγκλας για τους εργαζόμενους, που το 35% των εργαζόμενων σήμερα είναι με μερική και επισφαλή απασχόληση. Μας είπατε ότι νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη και μας είπατε και άλλα πολλά. Και θέλω να ξεκαθαρίσω. Εμείς ζητάμε εδώ και 6 μήνες εκλογές. Και τις ζητάμε γιατί η χώρα οδηγείται σε βαθύ αδιέξοδο από τις πολιτικές σας. Γιατί αποδεικνύεστε μεγεθυτής και πολλαπλασιαστής της κρίσης. Γιατί δεν είστε εις θέση να διαχειριστείτε τις δραματικές συνέπειες των πολιτικών σας επιλογών. Και κάθε μέρα που περνάει φορτώνεται με ολοένα και περισσότερα βάρη και τη χώρα και την επόμενη κυβέρνηση. Σας ζητάω λοιπόν σήμερα να σταματήσετε να μαδάτε τη Μαργαρίτα και να δώσετε μια απάντηση. Αλήθεια δεν το βλέπετε και εσείς ότι δεν προχωράει έτσι η κυβέρνηση? Έχετε δει τους υπουργούς σας, έχουν σηκώσει τα μολύβια, δεν ασχολούνται. Ασχολούνται μονάχα με τις προεκλογικές τους εξορμήσεις. Δεν βλέπετε τους βουλευτές σας που γνωρίζουν οι άμυροι ότι ένας στους δύο με την απλή αναλογική δεν θα επανεκλεγεί. Το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και έχουν βάλει μαύρες φλερέζες. Πώς θα προχωράτε έτσι? Γιατί εσείς το ανοίξατε το θέμα με τις διαρροές, με τις δηλώσεις σας. Πάρτε μια θέση. Για εκλογές στο τέλος της τετραετίας μίλησε για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός στη Βουλή στην αρχή της δευτερολογίας του, στο πλαίσιο της συζήτησης που γίνεται με αντικείμενο την ενημέρωση του σώματος σχετικά με τις κοινωνικές πολιτικές της κυβέρνησης. Κύριε Βαρουφάκη, αν πιστεύετε πραγματικά ότι κοιμάμαι και ξυπνάω έχοντας την έγνοια αν θα μπείτε στη Βουλή ή δεν θα μπείτε, έχετε πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σας. Έχω πιο σοβαρά πράγματα να ασχοληθώ. Βρήκα όμως πολύ ενδιαφέρουσα την αναφορά σας στο 2015 και δεν μπορώ να την αφήσω ασχολίαστη, στο βαθμό που αναφέρθηκε στην περίοδο αυτή και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έρχεστε λοιπόν εδώ πέρα και υπερασπίζεστε μια περίοδο η οποία υπήρξε δραματική και τραυματική για τη χώρα.
Μια περίοδο η οποία διέσυρε την Ελλάδα στο εξωτερικό. Να θυμίσω τα πρωτοσέλιδα και πώς σας εμφάνιζαν, να θυμίσω αυτά τα οποία έλεγε ο σύντροφός σας, ο κύριος Μελανσόν, για εσάς προσωπικά, για την κολοτούμπα την οποία κάνατε, βέβαια, γιατί δεν υπηρετήσατε τις αξίες της αριστεράς. Όλους καταφέρατε να τους εξαπατήσετε, κύριε Τσίπρα. Όλους. Λοιπόν, και γι' αυτό σήμερα εσείς θέλετε να είστε υπερήφανος. Δικαίωμά σας, όπως σας έχω πει πολλές φορές, στις εκλογές, επειδή ανησυχείτε πολύ για τις εκλογές και το πότε θα γίνουν και μας ζητάτε εδώ πέρα να έρθουμε να προκηρύξουμε εκλογές, θα σας ξαναπώ για ακόμα μια φορά αυτό το οποίο σας έχω πει πολλές φορές, ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Φαίνεται να μην το ακούτε, αλλά τελικά η ίδια η ζωή θα επιβεβαιώσει τα λεγάμενά μου. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα έρχεστε όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών, πράγματι όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών, θα πούμε τι θυμόμαστε ακριβώς από τη τετραετία Τσίπρα. Τι θυμόμαστε? Φόρους, περικοπές στις συντάξεις και ψέματα. Τουλάχιστον για μας, ναι, ο ελληνικός λαός θα πει, μείωσαν την ανεργία, έφεραν επενδύσεις, μείωσαν φόρους και εισφορές, εξοπλίσαμε τη χώρα, προστατεύσαμε τα σύνορα, στηρίξαμε την κοινωνία και στην πανδημία και στην ενεργειακή κρίση. Εσείς ακριβώς τι θα πείτε? Ποιος δεν ξέρει σε αυτήν εδώ την αίθουσα ότι θα μεσολαβήσουν οι εκλογές μέχρι και την 1η Ιανουαρίου, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στη δευτερολογία του. Επειδή μας είπατε γελώντας το τέλος τετραετίας, ποιος σας πιστεύει, σας πιστεύουν οι βουλευτές σας? Αν είναι αυτό το τέλος της τετραετίας, γιατί κάθε δεύτερη μέρα ανακοινώνεται υποψηφίους και υπουργούς που αντί να δουλεύουν τρέχουν να κάνουν προεκλογικές συγκεντρώσεις? Μαζέψτε τους λοιπόν, μαζέψτε και τους βουλευτές σας, είπε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, απευθυνόμενος στον κύριο Μητσοτάκη. Κύριε Μητσοτάκη, σας είπα πριν ότι είστε παράγοντας πολιτικής αστάθειας. Γιατί? Μέσα από την αλαζονία σας, είστε αυτός ο οποίος θελήσατε να ανοίξετε πρώτος, και όχι το γεγονός ότι η αντιπολίτευση σας ζητάει εκλογές, να ανοίξετε μόνος σας, με διαρροές από το Μέγαρο Μαξίμου, με αμφίσιμες δηλώσεις σας, την προσφυγή στην κάλπη. Σχέδιό σας να κάψετε την απλή αναλογική. Βλέπετε τώρα ότι τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Λίγο πιο δύσκολα από όσο εσείς είχατε σκεφτεί και είχατε σχεδιάσει. Και μάλλον φαίνεται ότι δεν είναι και τόσο εύκολο να καεί η απλή αναλογική. Αυτή είναι η κρίσιμη κάλπη. Όταν είδατε ότι ούτε οι δεύτερες εκλογές μπορούν να σας δώσουν καμιά προοπτική, αρχίσατε να μιλάτε και για τρίτες. Και για τρίτες εκλογές. Ενώ η χώρα βρίσκεται μπροστά σε μια κρίση τρομακτική ενεργειακή, μπροστά σε μια κρίση εξωτερικής πολιτικής, γεωπολιτική κρίση. Άρα εσείς έχετε μόνο σας αποδειχθεί σε παράγοντα πολιτικής αστάθειας. Σας λέω λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, ότι η χώρα μπορεί να έχει σταθερή προοδευτική κυβέρνηση από την κάλπη της απλής αναλογικής, από την πρώτη κάλπη. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη που θα μας δώσει ο ελληνικός λαός, τη νίκη δηλαδή που προσδοκούμε στις εκλογές της απλής αναλογικής, για να συγκροτηθεί αυτή η προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας. Και όσο και να το ξορκίζετε, και πάλι η πραγματικότητα θα είναι αυτή που θα σας διαψεύσει, όπως πολλές φορές. Εμείς λοιπόν, και να δώσω και μία απάντηση και στο Κινάλ και στις άλλες δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται εδώ ως προοδευτικές. Εμείς δεν κάνουμε διμέτωπο αγώνα. Εμείς κάνουμε μονομέτωπο αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει πριν η βλάβη για την πατρίδα καταστεί ανήκεστος. Τα πράγματα λοιπόν είναι πολύ απλά για όλες τις προοδευτικές δυνάμεις. Αρκεί να πράξουν το αυτονόητο τη Δευτέρα το πρωί. Όσοι δε, ενώ τη Δευτέρα μετά τις εκλογές, όσοι δε θέλουν και διακηρύσουν ότι θέλουν όχι απλώς μία προοδευτική, αλλά προσέξτε, μία σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση, και μάλιστα από την πρώτη Κυριακή, δεν έχουν παρά να αποκλείσουν ρητά και κατηγορηματικά, και το περιμένω και από αυτό εδώ το βήμα, από τώρα κάθε σκέψη για συνεργασία
με τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη. Για να έχουν κάποιο νόημα οι λέξεις και κάποια λογική και συνέπεια οι προτάσεις. Επίθεση στην κυβέρνηση για την κοινωνική της πολιτική εξαπέλυσε η αρχηγή των κομμάτων της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης, τα σώμηνη υπέρ της πρόορης προσφυγής στις κάλπες. Όσο πιο γρήγορα γίνουν οι εκλογές, τόσο το καλύτερο, γιατί η χώρα χρειάζεται μια νέα αλλαγή, ένα νέο ξεκίνημα με το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστή, ανέφερε ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, και αναφέρθηκε στις προγραμματικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων μείωση των φόρων στα καύσιμα και στα βασικά είδη διατροφής, επιβολή πλαφών στη λιανική τιμή της ενέργειας και άμεση αύξηση του κατώτερου μισθού στα 751 ευρώ. Το ερώτημα στο οποίο καλούμαστε να απαντήσουμε σήμερα δεν είναι μόνο αν η πολιτική της κυβέρνησης στο κοινωνικό πεδίο ανταποκρίνεται στις πιεστικές ανάγκες των πολιτών που δοκιμάζονται από την ακρίβεια, την ανεργία, τα υψηλά ενίκια, τους πληστηριασμούς, τους χαμηλούς μισθούς και τις συντάξεις. Και ιδιαίτερα των οικονομικά ασθενέστερων, αλλά και των νέων ανθρώπων που πραγματικά αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα. Το ερώτημα είναι αν θέλει η κυβέρνηση, εάν πιστεύει στην κοινωνική πολιτική, εάν πιστεύει στην ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους. Και η απάντηση είναι όχι, σε καμία περίπτωση. Ιδεολογικά, οικονομικά και κοινωνικά, ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του είναι στην αντίπερα όχθη αυτής της πολιτικής. Όσο και αν μερικές φορές αναγκάζεται υπό την πίεση της κοινωνίας ή και της λαϊκής δεξιάς να μοιράζει επικοινωνιακά ψίχουλα, η ταξική και η ιδεολογική ταυτότητα είναι σαφέστατη και ευδιάκριτη στις πολιτικές του ενέργειες. Στο πώς κυβερνά, ποιους υπολογίζει και ποιους υποστηρίζει. Κύριε Μητσοτάκη, κυβερνάτε 3 χρόνια τώρα με μια βαθιά συντηρητική πολιτική. Μια πολιτική που ως κύριο στόχο έχει τη στήριξη των μεγάλων και των ισχυρών. Ναι, δεν θα σταματήσουμε να σας το λέμε, γιατί το βλέπουμε καθημερινά. Μια πολιτική που εγκαταλείπει τον μικρομεσαίο, τον αγρότη, την παραγωγική επιχείρηση, την αμυντική μας βιομηχανία. Μια πολιτική που οδηγεί στη διεύρυνση των ανισοτήτων και αφαιρεί δικαιώματα από τους εργαζόμενους. Που συστηματικά υποβαθμίζει το κοινωνικό κράτος και τις υποδομές του. Μια πολιτική που συνειδητά οικοδομεί ένα πελατειακό κράτος επιχειρώντας τον έλεγχο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και με τα αδιέξοδα αυτά που δημιουργούνται, με την κυβέρνησή σας να έχει κατεβάσει στην κυριολεξία ταχύτητα και τους υπουργούς να βρίσκονται σε προεκλογική δραστηριότητα, είναι σαφές ότι οι εκλογές θα γίνουν γρήγορα και μάλλον όσο πιο γρήγορα γίνουν τόσο το καλύτερο για το λαό και τη χώρα. Γιατί η χώρα χρειάζεται μια νέα αλλαγή, ένα νέο ξεκίνημα με το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστή. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ και καιρό η χώρα έχει μπει σε μια προεκλογική περίοδο με την κυβέρνηση να θέλει να αποφύγει κάθε δυσάρεστη για την ίδια συζήτηση. Οι διαβεβαιώσεις που αφιδώς μοίραζε ο κύριος Πρωθυπουργός ότι θα εξαντλήσει τετραετία έχουν εξαντλήσει προπολού και τη δυναμική αλλά και την αξιοπιστία τους. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ τσακώνονται για το ποιος θα πρωτοκαθίσει στην πρωθυπουργική καρέκλα. Υποστήριξε από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας και στράφηκε κατά Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Όπως είπε, η Νέα Δημοκρατία πουλάει την αντιλαϊκή πολιτική με κάθε κόστος, ενώ ΣΥΡΙΖΑ βγάζει στο παζάρι την εξασφάλιση της κοινωνικής συνένεσης και το ΠΑΣΟΚ δείχνει την προθυμία του να στηρίξει την οποιαδήποτε εκ των δύο κυβέρνηση. Ο κ. Κουτσούμπα σχολίασε με αρκετή δόση ειρωνίας και την αποστροφή του Πρωθυπουργού ότι με την ψηφιακή κάρτα ο εργαζόμενος δεν θα δουλεύει ούτε μία ώρα παραπάνω και πως αυτό είναι ο νόμος του εργάτη, λέγοντας ότι εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το βόδι. Εκεί που μας χρωστάγανε, μας πήραν και το βόδι. Τι άλλο να πει κανείς όταν ακούει τον κύριο Μητσοτάκη στη σημερινή συζήτηση να κάνει απολογισμό του κυβερνητικού έργου για την κοινωνική πολιτική. Προκαλεί η κοροϊδία σας να ονομάζεται κοινωνική πολιτική τα ψίχουλα του κατώτατου μισθού. Το ίδιο ισχύει και για ό,τι μπορεί να βαφτίσατε φιλεργατικό, όμως στην πραγματικότητα
επιδεινώνει τη θέση των εργαζομένων, ευρύτερα των λαϊκών στρωμάτων. Αναφέρομαι και στο αντεργατικό έκτρωμα του Χατζηδάκη και στην ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού και σε άλλα δήθεν κοινωνικά. Ακούγοντας κάποιος τη σημερινή συζήτηση, αναρωτιέται αν έχετε και συνέστηση της κατάστασης. Γιατί σήμερα δεν είμαστε στο 2012, στην αρχή της κρίσης που επιδείνωσε απότομα τη ζωή των εργαζομένων. Είμαστε στο 2022 και πάνω στα βάρη εκείνης της κρίσης έχουν φορτωθεί και αυτά της πανδημίας και της νέας οικονομικής κρίσης και τώρα έχουμε και τις επιπτώσεις του πολέμου. Και αν οι εργαζόμενοι δυσκολεύονταν μια φορά να επιβιώσουν με τις περικοπές τους φόρους που παγιώθηκαν, φανταστείτε τι γίνεται τώρα που το πενιχρό εισόδημα εξανεμίζεται από το τσουνάμι της ακρίβειας. Ορισμένοι μεγαλοπαράγοντες του τουρισμού και υπουργοί της κυβέρνησης διαμαρτύρονται ότι λείπουν από την τουριστική βιομηχανία 50.000 εργαζόμενοι. Ρωτάμε ευθέως, πηγαίνετε εσείς να δουλέψετε σεζόν σε ένα νησί για 3-4 μήνες χωρίς κανένα ρεπό, με ωράριο 10 με 12 ώρες συνεχόμενες και στην καλύτερη να έχετε εισόδημα 700 άντε 800 ευρώ το μήνα και να μην έχετε δικαίωμα μετά ούτε καν για το Ταμείο Ανεργίας? Εάν δεν μπορείτε να κυβερνήσετε, να πάτε σε εκλογές, είπε από πλευράς Ελληνικής Λύσης ο Κυριάκος Βελόπουλος και σχολίασε ότι η αντιπαράθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα θυμίζει τα παιδάκια που τσακώνονται στην παραλία για το κουβαδάκι τους. Εκτίμησε δε ότι η Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και Κινάν θα οδηγηθούν πιστά γκονά σε μια συγκυβέρνηση εκτρομακτικού Φραγκενστάιν πολιτικού τύπου. Θα ήθελα να ξεκινήσω κάπως διαφορετικά. Διότι σε αυτό το κοινοβούλιο και σε αυτή τη χώρα πρέπει να μάθουμε ότι στο εξωτερικό πρέπει να είμαστε όλοι μια γροθιά. Οι χθεσινές εικόνες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τουλάχιστον εμένα, μου προκάλεσαν αηδία. Δεν μπορεί μια χώρα η οποία θέλει να λέει ότι έχει προβλήματα, ότι είναι στο μνημόνιο, ότι κινδυνεύει από εξωτερικούς εχθρούς, να πηγαίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κύριε Πρωθυπουργέ, και οι υπόλοιποι του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομμάτων και να διαπληκτίζεστε δημοσία θέα, διότι τα ενίκω μείον Δήμο. Σήμερα λοιπόν, ενώ περίμενα να συζητήσουμε ένα σχέδιο από όλες τις πλευρές, από όλα τα κόμματα, σοβαρό, παραγωγικής ανασυγκρότησης και επιστροφής στην οικονομία ώστε να μπορούμε να παράγουμε πλούτο, άκουσα παιδάκια να μαλώνουν στην παραλία. Παιδάκια να μαλώνουν για το κουβαδάκι του στην παραλία και το κουβαδάκι είναι εξουσία, η καρέκλα. Νόμιζα ότι είμαι σε προεκλογική περίοδο. Δηλαδή, εκατόρθων βολές απίστευτες όταν δεν γνωρίζουμε, δεν βλέπουμε, δεν θέλουμε να δούμε πραγματικά τι περνάει ο ελληνικός λαός. Απολογισμός πεπραγμένων από τη Νέα Δημοκρατία, από τον κύριο Πρωθυπουργό. Απολογισμό κάνεις όταν κλείσεις τετραετία. Εκτός αν πας σε εκλογές Σεπτέμβριο, όπως λένε κάποιοι, και σύρεσαι πίσω για να αποδράσεις. Σαν να ήταν η τελευταία ομιλία του Πρωθυπουργού σήμερα, μας είπε τι κάναν 3 χρόνια. Ο απολογισμός γίνεται στο τέλος τετραετίας. Εκτός αν στο πίσω μέρος του μυαλού της η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός έχει, επαναλαμβάνω, το ενδεχόμενο εκλογών. Εμείς το ξαναπούμε με σοβαρότητα και με μέτρο. Εάν δεν μπορείτε, πάντε σε εκλογές. Εάν δεν μπορείτε να κυβερνήσετε, οδηγήστε τη χώρα σε εκλογές για να τελειώνει η βάσανα, αυτό το βάσανο των Ελλήνων πολιτών. Συνεχίστε αναφορά από τον κύριο Πρωθυπουργό στο χθες του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι το χθες. Μην αναφέρεσαι σε αυτούς. Διότι πολύ απλά όταν αναφέρεσαι σε αυτούς, μπαίνετε στη λογική το μη χειρον βέλτιστον. Δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία, αυτή η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή, να ομιλεί για το μη χειρον βέλτιστον. Είστε οι καλύτεροι, μην αναφέρεστε σε αυτούς. Δυστυχώς όμως θα πω το εξής. Λέχθηκαν πράγματα τα οποία, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν στέκουν κατά τη δική μου άποψη. Κύριε Πρωθυπουργέ, μείωση της ανεργίας με 700.000 Ελληνόπουλα στο εξωτερικό δεν μπορεί να υπάρχει. Έφυγαν στο εξωτερικό 700.000 Ελληνόπουλα. Και το λέω για να καταλάβουμε ότι η μείωση της ανεργίας είναι πλασματική. 3 ώρες δουλεύεις την ημέρα, δεν είσαι άνεργος. Πλήρωσα, είπε ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση και χειροκρότησαν οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας το Δέλτα Νιτάφ. Δεν την είπε όλη την πρόταση ο Πρωθυπουργός. Πλήρωσαν το Δέλτα Νιτάφ με δανεικά που πήραμε για να τα δώσουμε πίσω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς. Γιατί εδώ και χρόνια δεν παράγει πλούτο η Ελλάδα. Εδώ και χρόνια δεν έχει παραγωγικές μηχανές η χώρα μας.
Βγαίνουμε, λέει ο Πρωθυπουργός, από την ενισχυμένη εποπτεία. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Έτσι είναι. Αλλά μία λέξη δεν καθορίζει την ουσία του πράγματος, παραμένει η εποπτεία. Για να ξέρουμε τι λέμε. Κοινωνική πολιτική που εξαθλειώνει τον λαό και ευνοεί τους ολιγάρχες, κατήγγειλε ο γραμματέας του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης κατά τη συζήτηση που εξελίσσεται στην Ολομέλεια και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι βρίσκεται σε ρήξη με τον λαό. Αναφερόμενος στο θέμα της σημερινής συζήτησης στη Βουλή, ο Γιάννης Βαρουφάκης εκτίμησε ότι καθώς η κοινωνική πολιτική είναι πιο αδύναμος τομέας της πολιτικής κυβέρνησης, οι σύμβουλοι του κ. Μητσοτάκη τον συμβούλευσαν να μιλήσει γι' αυτό κατά το δόγμα «καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση». Κύριε Πρωθυπουργέ, εμένα τουλάχιστον με πείσατε. Πίστηκα ότι μπροστά στην κοινωνική εξαθλίωση προσχωρήσατε κι εσείς σε μια σχολή σκέψης του σοσιαλισμού. Μιλήσατε για το δίκαιο του εργάτη που είναι ο νόμος. Βέβαια, η σχολή σκέψης η σοσιαλιστική στην οποία προσχωρήσατε είναι αυτή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πιστεύει στο κούρεμα των δικών του χρεών, πιστεύει στην στήριξη με ζεστό δημόσιο χρήμα ανθρώπων σαν αυτών και τις τάξεις του, και βεβαίως στην άτεγκτη αγοραία εκμετάλλευση για τους πολλούς, στους οποίους βεβαίως αναγνωρίζετε εσείς και οι συντροφοί σας αυτής της σοσιαλιστικής σχολής σκέψης, αναγνωρίζετε το δικαίωμα των εργαζόμενων στην απόλυτη κατάρρευση και εξαθλίωση. Κύριε Πρωθυπουργέ, σοβαρολόγοντας τώρα, ξεκινάμε μια προεκλογική περίοδο. Επιλέξατε το πιο αδύναμο σημείο της κυβέρνησής σας, την κοινωνική πολιτική, γιατί φαντάζομαι οι σύμβουλοι σας είπαν ότι καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση στον τομέα στον οποίο πάσχετε. Και ήρθατε εδώ με μια σειρά από μέτρα τα οποία έχετε εφαρμόσει, τα οποία θα εφαρμόσετε, τα οποία θεωρείτε ότι μπορούν να πουληθούν στην κοινή γνώμη ως κοινωνική πολιτική. Είναι λίγο σαν μια ιένα να σου κάνει μάθημα περί χορτοφαγίας ή ο Δράκουλας να σου κάνει μάθημα περί αιμοδοσίας. Κάπως έτσι. Αλλά έχει μεγάλη σημασία επικοινωνιακά ότι το κάνετε πάρα πολύ καλά. Λίγο υποτονικός ήσασταν σήμερα, γι' αυτό κύριε Πρόεδρε δεν θα εξαντλήσω το χρόνο μου. Θέλω να ακούσω τι θα πείτε στις δευτερολογίες σας, γιατί φαντάζομαι ότι το ενδιαφέρον θα είναι εκεί. Ελπίζω να προκηρύξετε εκλογές. Ελπίζω τουλάχιστον να τις ανακοινώσετε. Γιατί αλλιώς μας κουβαλήσατε εδώ για να βαφτίσετε το κρέας ψάρι. Ωραία. Ξέρουμε ότι μπορείτε να το κάνετε, έχετε λογογράφους που μπορεί να το κάνουν, αλλά θα μιλήσω πολύ συγκεκριμένα. Την ώρα που μιλάτε για κοινωνική πολιτική, έχουμε πραγματική κοινωνική πολιτική αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, ιδίως στους τελευταίους μήνες, με την ακρίβεια, έχουμε τουλάχιστον 5 δισεκατομμύρια τα οποία έχουν πάει από τους πολίτες και από το δημόσιο στον κύριο Βαρδινογιάννη, στον κύριο Λάτσι, στον κύριο Περιστέρη, στον κύριο Μιτιλινέο, στη CVC, σε όλους εκείνους οι οποίοι αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούν ως τεράστια ευκαιρία πλουτισμού την ακρίβεια. Γιατί όταν οι τιμές του σούπερ μάρκετ ανεβαίνουν για τα βασικά ήδη 25%, αλλά ο πρωτογενής τομέας εισπράττει αύξηση 7%, αυτό τι είναι? Είναι εσχροκέρδεια του σούπερ μάρκετα. Όταν η μέση τιμή της ενέργειας αυξάνεται πολύ γρηγορότερα από ότι η τιμή του φυσικού αερίου, είναι εσχροκέρδεια των συγκεκριμένων. Αυτό είναι κοινωνική πολιτική. Ο διοικητής του νοσοκομείου της Λέρου, Βασίλης Στασινόπουλος, παραιτήθηκε από τα καθήκοντά του στο νοσοκομείο του νησιού, καθώς με απόφαση του αρμόδιου υπουργού, αλλά και με την σύμφωνη γνώμη του, αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού διοικητή στο νοσοκομείο Καρπάθου. Ο κ. Στασινόπουλος, αφού ευχαρίστησε όλο το προσωπικό του νοσοκομείου, όλο των ειδικοτήτων, τόνισε ότι ήταν τιμή του να υπηρετήσει στη Λέρου, την οποία χαρακτηρίζει ιστορικό και εμβληματικό τόπο για τον χώρο της υγείας και όχι μόνο. Βρισκόμαστε στο γραφείο του Διοικητού του Κατοικού Δραπευτήριου Λέρου, του κ. Στασινόπουλου, ο οποίος από προχτές δεν είναι πλέον διοικητής στο νοσοκομείο της Λέρου. Θα πάει να συνεχίσει το έργο του σε μια δύσκολη περιφέρεια και ένα νοσοκομείο που θέλει και αυτό τη βοήθειά του, το νοσοκομείο της Καρπάθου. Ένα πράγμα έχουμε καταλάβει, κ. Στασινόπουλε, τόσο εμείς εδώ στο νοσοκομείο, όσο η κοινωνία μας, ότι τα δύο αυτά χρόνια το νοσοκομείο της Λέρου έκανε βήματα μπροστά. Και έκανε βήματα μπροστά σε μια πολύ δύσκολη εποχή, με μια πανδημία σε έξαρση, με μια πανδημία που δεν είχαμε αντιμετωπίσει. Παρ' όλα αυτά, το νοσοκομείο της Λέρου ενισχύθηκε και σε υλικά, σε πολύ σημαντικά μηχανήματα, σε ιατρικό προσωπικό,
Γενικά ένα νοσοκομείο που στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και αν κρίνουμε το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε και γίνεται το ρεπορτάζ σε άλλα μεγάλα νοσοκομεία του νομού, θα καταλάβουμε ότι το πέρασμά σας από αυτό το νοσοκομείο έχει ένα πάρα πολύ θετικό πρόσημο, κυρίως για την κοινωνία της Λέρου. Εγώ ήρθα στις 20 Γενάρη του 2020, ανέλαβα τη διοίκηση του νοσοκομείου της Λέρου. Ο στόχος μου ήταν και όπου και αν πάω και σε ό,τι κάνω στη ζωή μου, σε καθημερινή βάση, στον επαγγελματικό μου χώρο, να είμαι παραγωγικός και αποτελεσματικός και να τιμώ τα χρήματα που εισπράττω το μισθό μου. Δεν ξέρω τώρα αν έγινε έργο ή δεν έγινε έργο εδώ στο νοσοκομείο της Λέρου. Αυτό θα το κρίνουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες, οι υπόλοιποι άνθρωποι με τους οποίους συνεργαστήκαμε, η τοπική κοινωνία. Το μόνο που μπορώ να πω ότι έχω καθαρή τη συνείδησή μου και πιστεύω ότι προσέφερα. Ας είμαστε σεμνοί, ας είμαστε ταπεινοί, ας είμαστε προσγειωμένοι και ας πορευόμαστε έτσι στη ζωή μας, είτε στην προσωπική είτε στην επαγγελματική. Κλείνοντας, τι θα λέγατε στους κατοίκους της Λέρου για αυτά τα δύο χρόνια που είσαι στον διοικητής εδώ στο νοσοκομείο? Ότι είναι τυχεροί που διαβίουν σε έναν τόπο που υπάρχει ηρεμία, γαλήνη. Πραγματικά είναι όμορφος τόπος και πραγματικά είναι βηματικά ιστορικός τόπος. Κύριε Στασινόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε σαν πολίτης πρώτα για ό,τι προσφέρετε στο νησί μας. Να σε ευχαριστήσω σαν δημοσιογράφος που πάντα ήσασταν δίπλα μας και μας δίνετε την ευκαιρία να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι το νοσοκομείο σε ένα μικρό ακριτικό νησί είναι ίσως το πρώτιστο που πρέπει να προσέχουμε. Να ευχηθώ ολόψυχα να έχετε μια πολύ καλή συνέχεια. Είμαι δεδομένος ότι είναι τυχεροί κάτοικοι της Καρπάθου που θα σας έχουν από την επόμενη εβδομάδα διοικητή στο νοσοκομείο τους. Και να ξέρετε ότι εδώ στη Λέρο κάποιοι άνθρωποι δεν θα ξεχάσουν ποτέ αυτά που προσφέρατε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους. Δεν ξέρω αν προσέφερα, ήμουν υποχρεωμένος να κάνω τη δουλειά μου. Η δουλειά μου ήταν αυτή. Δεν με έβαλε κανένας με το ζόρι διοικητή. Από τη στιγμή που ανέλαβα διοικητής έπρεπε να είμαι 365 ημέρες το έτος alert, σε επαγρύπνηση και να λύνουμε προβλήματα. Αυτή είναι η φιλοσοφία και η λογική μου και η νοοτροπία μου. Να λύνουμε τα προβλήματα άμεσα και να μην τα αφήνουμε να υπάρχουν και να αιωρούνται. Μία εξαιρετική πρωτοβουλία για τα μικρά νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας και τους ανθρώπους τους ξεκινάει από το νησί της Χάλκης. Συγκεκριμένη συνεργασία μεταξύ της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και του συστήματος παροχής ψυχικής φροντίδας είναι ο ιδανικότερος τρόπος για να διασφαλιστεί. Σε συνάντησή της Υφυπουργός Υγείας, κυρία Ράπτη, με το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, παρουσιάστηκαν εφαρμογές για την υποστήριξη των ειδικών στα θέματα ψυχικής υγείας με χρήση τεχνητής νοημοσύνης με συνδυασμό με δεδομένα από αισθητήρες δικτύου σώματος. Η κυρία Ράπτη τόνισε ότι χάρη σε προηγούμενες ψηφιακές εφαρμογές του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, που παρουσιάστηκαν στη συνάντηση, κατέστη δυνατή η παροχή εξ αποστάσεως υποστήριξης σε ηλικιωμένους, απομακρυσμένες νησιωτικές και ορεινές περιοχές της χώρας μας, με το πρόγραμμα Ερμής, με πρόσφατο παράδειγμα δράση στο νησί της Χάλκης. Ειδικοί επαγγελματίες ψυχικής υγείας μπορούν να δώσουν λύσεις σε προβλήματα ψυχικής υγείας και να παρέχουν τις ιατρικές τους γνώσεις με την μορφή διάγνωσης, δεύτερης γνώμης θεραπείας, συμβουλευτικής οδηγίας αλλά και αντιμετώπισης επιγόντων περιστατικών, κάνοντας χρήση της τηλεψυχιατρικής, η οποία αποτελεί ένα από τους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους της τηλεατρικής. Στις μέρες μας, οι άνθρωποι θα λάβουν την ψυχική συμπεριφορά, υγειονομική περίθαλψη που χρειάζονται και έχουν ανάγκη. Ο διοικητής του νοσοκομείου της Καλύμνου, Νίκος Φανιού, μίλησε στην κάμερα της τηλεόρασης Αιγαίου και την Εύη Κουκαΐνη για τους στόχους του για την στελέχωση του νοσοκομείου του νησιού, τόσο σε ανθρώπινο, συναμικό, όσο και σε υποδομές. Όπως είπατε, η πρώτη μου εντύπωση, βρίσκομαι εδώ περίπου ένα μήνα και καμιά δεκαριά μέρες. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι είμαι εντυπωσιασμένος από το προσωπικό μας. Το ιατρικό προσωπικό, το νοσηλευτικό προσωπικό και το προσωπικό υποστήριξης. Πραγματικά δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό και τίθονται καθημερινά στην υπηρεσία του Καλύμνιου πολίτη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οι υπηρεσίες μας εδώ πραγματικά είναι υψηλού επίπεδου. Θέλω να τονίσω ότι το νοσοκομείο μας έχει ως αποστολή από την πολιτεία την παροχή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι πραγματικά εκτελείται η αποστολή του στο ακέραιο. Βέβαια, είμαστε ρεαλιστές και θέλω να πω ότι ζούμε μέσα από τα καθημερινά προβλήματα του νοσοκομείου,
που αυτό, αυτά δεν είναι, ξέρετε, κρυφά, τα ξέρει όλος ο κόσμος. Έχουμε θέμα στελέχωσης σε ορισμένες κλινικές και όπως γνωρίζετε το πρώτο μας μέλημα είναι να στελεχώσουμε την καρδιολογική μας κλινική. Ακριβώς. Πραγματικά είναι σχεδόν 2 μήνες περίπου που υπάρχει περιραίει όλη αυτή η ατμόσφαιρα και ανησυχεί το κοινό. Βεβαίως, όχι, αυτό ήθελα να πω, πρώτα απ' όλα ήθελα να πω ότι παρόλο που έχουμε αυτή την υποστελέχωση, ουσιαστικά έχουμε έναν καρδιολόγο μόνο, όπως ξέρετε, τον διευθυντή μας εδώ. Σε καμία περίπτωση το νοσοκομείο δεν έχει μείνει, ούτε θα μείνει, χωρίς κάλυψη καρδιολογική. Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά και τον διευθυντή μας εδώ που δίνει ολόκληρο τον εαυτό του πραγματικά στην υπηρεσία εδώ του νοσοκομείου, τους 2 ιδιώτες γιατρούς που συνεργάζονται με το νοσοκομείο μας, οι οποίοι καλύπτουν και αυτοί αναδιαστήματα όταν υπάρχει κενό, όπως θέλω να ευχαριστήσω και την διοίκηση της δεύτερης υγειονομικής περιπέτειας, που όταν υπάρχει κενό μας συνεπικουρεί και μας στέλνει καρδιολόγο με μετακίνηση από άλλα νοσοκομεία. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει ούτε μία μέρα από τη στιγμή που βρίσκομαι εδώ ότι χωρίς κάλυψη καρδιολόγου. Βέβαια, έχουν δρομολογικοί διαδικασίες, δεν μπορεί να παραμείνει αυτό για μεγάλο χρονικό διάστημα με έναν καρδιολόγο μόνο. Έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες και ελπίζω μέχρι το τέλος του μήνα αυτού να βγει η προκήρυξη για τις 2 θέσεις καρδιολόγου που έχουμε πει, ούτως ώστε να φτάσουμε στον επιθυμητό αριθμό των 3 που προβλέπεται από τον οργανισμό μας. Μου είναι σε ένα τρίμηνο, τετράμηνο που έχω βάλει, είναι να στελεχωθεί το νοσοκομείο μας όπως προβλέπεται από τον οργανισμό του, σε ιατρικό και σε νοσηλευτικό προσωπικό. Ήδη, όπως ξέρετε, στο επόμενο χρονικό διάστημα θα βγει μια προκήρυξη από το ΑΣΕΠ και για νοσηλευτές και για γιατρούς. Εμείς έχουμε υποβάλει αρμοδίως τις ανάγκες μας. Από εκεί και πέρα, η δεύτερη χειρουργική μας αίθουσα, και αυτή είναι πολύ σημαντική να προχωρήσει, ούτως ώστε να μπορούμε να κάνουμε 2 ταυτόχρονα χειρουργία. Θέλω να πω εδώ και για το χειρουργικό μας τομέα ότι είναι εξαιρετικός. Κάθε μέρα γίνονται πολλά χειρουργία, δύσκολα χειρουργία, με πάρα πολύ καλή εξέλιξη. Οι γιατροί μας είναι εξαιρετικοί. Από εκεί και πέρα θα σταθούμε και βέβαια και στα θέματα υποδομής του νοσοκομείου. Παράδειγμα, σήμερα το πρωί είχαμε απλά πράγματα καθημερινά, τα οποία όμως είναι πολύ σημαντικά. Είναι σημαντικά, εάν πάνε λάθος. Είχαμε διακοπή ρεύματος και δούλεψε κανονικά η γεννήτριά μας, οπότε το νοσοκομείο μας επανήλθε αμέσως. Φανταστείτε τώρα να είχαμε χειρουργείο και για πολλή ώρα να μην είχαμε ρεύμα στο νοσοκομείο. Παρ' όλα αυτά είναι συντηρημένα, είναι όλα όπως πρέπει να είναι και προσπαθούμε για το καλύτερο. Μία καλοκαιρινή νότα με χαρακτηριστικές εικόνες από το Ιόνιο του Αιγαίου, την Κρήτη και την Ρόδο φέρουν τα γραμματόσημα Traveling in Greece. Οι επισκέπτες της χώρας μας μπορούν φέτος να ταχυδρομήσουν από τις postcards, από τις καλοκαιρινές τους αναμνήσεις με τα 4 γραμματόσημα Traveling in Greece που προτείνουν τα ελληνικά ταχυδρομεία με χαρακτηριστικές εικόνες από το Ιόνιο, το Αιγαίο, την Κρήτη και τη Ρόδο. Τα γραμματόσημα Traveling in Greece θα δώσουν την μοναδική ευκαιρία στους παραλήπτες τους να ταξιδέψουν και εκείνες τις ομορφιές του ελληνικού καλοκαιριού, σκανάροντας απλώς το QR code που βρίσκεται πάνω τους. Κάθε γραμματόσημο, ένας ξεχωριστός προορισμός, μας καλεί να τον απολαύσουμε μέσα από τα aerial videos που εξασφάλισαν αποκλειστικά τα ΕΛΤΑ. 4 ιδανικοί προορισμοί περιμένουν για μία αξέχαστη εμπειρία. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Αιγαίου. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.